Νομίζω ότι όλοι ακούσαμε πριν από λίγο για ψηφιακούς ανασχηματισμούς στον τομέα της ναυτιλίας. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αν δεν απατώμε, το 2030 θα έχουμε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο πλοίο, το οποίο σημαίνει ότι ελαχιστοποιεί τον ανθρώπινο παράγοντα. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο σε όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα που βαδίζουμε είναι ότι η μηχανή παραγωγής χρήματος στον τομέα της ναυτιλίας βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Είναι δύο σημαντικά θέματα. Το πρέπει να δούμε λίγο τώρα τι σημαίνει από την πλευρά κυβερνοασφάλεια. Πλέον θα έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει λέξη smart πίσω από κάθε device. Device, αυτοκίνητο, σπίτι, μιλάμε για έξυπνα σπίτια, για έξυπνα αυτοκίνητα και ακούμε σιγά σιγά τα έξυπνα πλοία. Ό,τι υπάρχει πιο έξυπνο που σημαίνει και διασύνδεση με το διαδίκτυο, αυτό φέρνει και κάποιους φόβους, αν θέλετε, κάποιες ανησυχίες στον τομέα της ασφάλειας. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τι σημαίνει από την πλευρά της ασφάλειας στον τομέα της ναυτιλίας. Εδώ λοιπόν, αυτό που έχουμε παρατηρήσει και εμείς όσο καιρό ασχολούμαστε στην ασφάλεια στον τομέα της ναυτιλίας αλλά και από διεθνείς εταιρείες, παρατηρούνται τα εξής προβλήματα. Πρώτο, πολύ σημαντικό, υπάρχει μια πολυπλοκότητα στα συστήματα αυτοματισμού. Τι σημαίνει αυτό? Μέχρι τώρα ξέραμε την πληροφορική, ένα PC, δύο PC, ένα σερβερ. Τώρα μιλάμε για συστήματα έκδης, δεν υπάρχει ο χάρτης πλέον σε hard copy, είναι ηλεκτρονικός. Μιλάμε για συστήματα αναγνώρισης στη θέση ενός πλοίου και σιγά σιγά θα δείτε όλο και πιο πολύπλοκα συστήματα. Ένα δεύτερο σημείο της πραγματικότητας είναι ότι μέχρι στιγμής στον τομέα της ναυτιλίας δεν υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση στον τομέα της ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε focus, έχουμε κάνει focus προς συγκεκριμένες τεχνολογίες οι οποίες προσέχτε κατά το παρελθόν έχουν παραβιαστεί. Παρ' όλα αυτά η ναυτιλία εξακολουθεί και είναι πίσω στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν κάποια regulations ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια. Ήδη ο IMO έχει βγάλει και κάποια guidelines σε ό,τι αφορά το risk management. Υπάρχει το GDPR. Υπάρχει το επόμενο regulation που έρχεται υπό τη μορφή οδηγίας και μιλάμε για το NIS. Μιλάμε για τις κρίσιμες υποδομές της χώρας όπου πρέπει να συμμορφωθούν στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι στην ασφάλεια πληροφοριών στην ναυτιλία. Συνήθως ο IT, ο άνθρωπος όπου συνδέει υπολογιστές, δίχτυα, είναι ο αντίστοιχος άνθρωπος και της ασφάλειας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό στις γνώσεις του και την προστασία των κρίσιμων υποδομών μιας τέτοιας εταιρείας. Δεν υπάρχει focus σε ό,τι αφορά το cyber security. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι τις τελευταίες επισκέψεις που κάναμε σε ναυτιλιακές εταιρείες, πλην κάποιων εξαιρέσεων, δεν υπήρχε budget για θέματα κυβερνοασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι τον είχαν εντελώς παραγωνίσει αυτόν τον παράγοντα. Το πολύ σημαντικό που πιστεύω τα διαβάζετε πλέον και στις εφημερίδες, τα ακούτε όλο και περισσότερο, είναι μιλάμε για εξειδικευμένες επιθέσεις. Μέχρι τώρα ξέραμε επιθέσεις πάνω σε συστήματα. Το τελευταίο διάστημα ακούμε επιθέσεις πάνω σε συστήματα παραγωγής. Άρα λοιπόν αλλάζει εντελώς το μοντέλο των απειλών που ξέραμε μέχρι τώρα. Ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι χτυπάγανε συστήματα πληροφορικής, τώρα πάμε σε συστήματα αυτοματισμού. Και αν αυτό σας φαίνεται λίγο περίεργο και εξωπραγματικό, θα σας πω ότι το 2015 κατόρθωσε μία ομάδα και έβγαλε εκτός πορεία ένα αυτοκίνητο. Μπήκανε από το Wi-Fi λοιπόν, μπήκανε στο εσωτερικό δίκτυο του αυτοκίνητου, γιατί και το αυτοκίνητο όπως και ένα πλοίο έχει εσωτερικό δίκτυο, επηρεάσανε τα ECU, τις λεγόμενες ηλεκτρονικές μονάδες, και κατορθώσανε και βγάλουν το αυτοκίνητο εκτός πορείας. Κατορθώσανε, πατάγανε φρένο, αλλά στρίβανε το τιμόνι μέχρι το βγάλουν εκτός πορείας. Αυτό λοιπόν στην ναυτιλία έρχεται σιγά σιγά. Το 30 μιλάμε για τον πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο λειτουργίας ενός πλοίου. Άρα μη σας φαίνεται εξωπραγματικό. Εάν δεν πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, αυτό θα είναι μια πραγματικότητα. Και βέβαια παρατηρούμε όλο και πιο εξειδικευμένο κακόβουλο λογισμικό.
Το έχετε βιώσει στους υπολογιστές σας. Το έχουν βιώσει εταιρείες πάνω στα συστήματά τους. Απλά να σας αναφέρω ότι ακόμα και τα συστήματα αυτοματισμού ενός πλοίου, για παράδειγμα τα λεγόμενα ECDIS, το σύστημα διαχείρισης των χαρτών, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα PC είναι. Ένα PC που πολλές φορές δεν έχει και αντιβάιρους. Και μάλιστα όταν είχαμε κάνει δοκιμές διείσδυσης σε ένα πλοίο, είχαμε κατορθώσει και είχαμε εισβάλει στο συγκεκριμένο ECDIS. Άρα λοιπόν, μην σας φανεί περίεργο και παράξενο που σε λίγο επιθέσεις θα χτυπάνε συστήματα αυτοματισμού των πλοίων. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, αφού είδαμε λίγο τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που έχει η ναυτιλία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, πάμε να δούμε λίγο ποιο είναι το τοπίο των απειλών, πώς όλο αυτό θα διαμορφωθεί στο cyber security σε λίγα χρόνια. Ξεκινάμε λοιπόν να καταλάβουμε ποιες είναι οι ομάδες των απειλών, ποιες είναι οι απειλές που θα έρθουν προς την ναυτιλία, αν δεν έχουν έρθει βέβαια. Πρώτον, οργανωμένο έγκλημα. Ακούτε όλα και περισσότερα χτυπήματα. Το οργανωμένο έγκλημα λοιπόν έχει καταλάβει ότι χτυπώντας συστήματα παραγωγής και όχι ένα απλό PC, γιατί για παράδειγμα μια ναυτιλιακή εταιρεία που δεχτεί ένα χτύπημα σε έναν υπολογιστή, τι θα πλήρωνε για λίτρα, τίποτα. Ο συγκεκριμένος, ο IT λοιπόν, director ή ο IT manager θα έκανε ένα restore στο συγκεκριμένο PC. Τι θα σημαίνει λοιπόν για το οργανωμένο έγκλημα να χτυπήσει ένα σύστημα αυτοματισμού ενός πλοίου? Να μπορεί να το ελέγξει και να ζητάει κάποια λίτρα για να δώσει πίσω το σύστημα αυτό στο συγκεκριμένη εταιρεία. Και βέβαια, μαζί με το οργανωμένο έγκλημα έρχεται και η βιομηχανική κατασκοπία. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών αρχίζει και μεγαλώνει. Ένας δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι οι ακτιβιστές. Αυτοί που θεωρούν ότι κακώς η ναυτιλία είναι ένας από τους κρίσιμους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, άρα χτυπώντας την ναυτιλία, χτυπώντας τα καράβια, θα φέρουν λοιπόν κάποιο, αν θέλετε, τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους. Υπάρχει ένας τρίτος βασικός παράγοντας, τρομοκρατικές οργανώσεις. Εγώ θα πω λοιπόν το εξής. Πριν από μερικά χρόνια, πειρατές, προσέξτε, όχι κυβερνοπειρατές, πειρατές από τη Σομαλία, χτυπήσαν ένα πλοίο και η διαφορά στην επίθεσή τους ήταν ότι κάνανε μερικά λεπτά, ενώ συνήθως μια πειρατεία κρατάει κάποιες ώρες. Αυτό λοιπόν που τους έκανε εντύπωση και αρχίσανε την έρευνα, διαπιστώσαν ότι οι πειρατές με hackers είχαν χτυπήσει το CMS, το Content Management της ναυτιλιακής εταιρείας, βρήκανε σε ποιο μέρος υπήρχαν τα αμαλφή αντικείμενα και πήγανε στοχευμένα στο συγκεκριμένο σημείο. Άρα βλέπουμε λοιπόν και τη χρήση μιας κυβερνοεπίθεσης από απλούς πειρατές. Και τέλος βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το πιο καλά φρουρούμενο κάστρο πέφτει από εκ των έσω. Τι σημαίνει αυτό? Ένας κακόβουλος υπάλληλος, ένας κακόβουλος διαχειριστής, ένας κακόβουλος από το πλήρωμα. Σκεφτείτε λίγο τι σας είπα για το ECDIS. Με ένα USB μπορώ να το βάλω πάνω στο σύστημα και να φορτώσω χάρτες. Τι θα συμβεί λοιπόν να φορτώσω malware πάνω στο ECDIS? Αυτή λοιπόν είναι, αν θέλετε, η πιο σημαντική παίχτες στον τομέα της κυβερνοεπίθεσης. Τι ψάχνουν αυτοί? Τι είναι αυτό το κοινό σημείο που τους οδηγεί? Να βρουν μια ευπάθεια. Μια ευπάθεια που θα λέγεται ένα μη καλά φυλασσόμενο σημείο. Μπορεί να είναι hardware, software, ο ανθρώπινος παράγοντας, ένα mail δηλαδή, που πολλές φορές είναι ένα email, έτσι ώστε να περάσουν προς το συγκεκριμένο σύστημα. Και μάλιστα, ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι ήταν κάποια παιδάκια που παίζανε, αυτό έχει αλλάξει. Μη φανταστείτε ότι hacker είναι ένας μόνο πιτσιρικάς που παίζει με κάποιο σύστημα κάπου μακριά. Πλέον είναι οργανωμένες ομάδες με μία πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ετοιμάζουν την επίθεση για σας. Δεν είναι μια γενική επίθεση μιας γενικής μορφής. Την κάνουν customize για το στόχο που θα χτυπήσουν. Γιατί θα έχει φέρει πολύ μεγαλύτερο impact. Και όσο πιο μεγάλο είναι το impact, τόσο πιο πολλά κέρδη φέρνει προς τη συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα. Αυτές λοιπόν οι ομάδες, αυτές οι απειλές, έχουν συγκεκριμένα όπλα για να χτυπήσουν την IT υποδομή. Είτε λέγεται κακό λογισμικό, είτε λέγεται εντός επίθεση, όπως αλλιώς μπορεί να λέγεται μια τέτοιου είδους διαδικασία. Απ' την άλλη όμως, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο λέγεται συστήματα αυτοματισμού των πλοίων λοιπόν, άρα πλέον έχουμε και επιθέσεις πάνω στα ECDIS. Και μη σας
φοβίζει λίγο η εικόνα του. Ένα PC, έτσι. Ένα PC που έχει κάποιες άλλες, αν θέλετε, λειτουργίες. Από πίσω θα έχει ένα λειτουργικό σύστημα με τις αδυναμίες του. Βάζω το USB, κατεβάζω ηλεκτρονικά τους κάρτες. Και ναι, υπάρχουν επιθέσεις πάνω στο έγκδης. Και μάλιστα έχουμε τεστάρει έγκδης και πραγματικά μπορούσαμε και το χτυπήσαμε. Κύριε Κλαδάκη, ολοκληρώσαμε το 10 λεπτό. Αν μπορείτε να επιταχύνετε. Αντίστοιχα και στα συστήματα αυτοματισμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις είτε στην Costco είτε σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Πώς μπορώ λοιπόν να χτίσω μηχανισμούς ασφαλείας σε μια τέτοια περίπτωση? Είναι να το δω ολοκληρωμένα. Και ξεκινάμε. Το πιο σημαντικό, σχεδιασμός. Συνήθως στην Ελλάδα δεν θα ακολουθούμε αυτό το πρότυπο, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από το cyber risk management. Αφού ολοκληρώσουμε και κατευθύνουμε προς τις αλλαγές, πρέπει να έχουμε μια αρχιτεκτονική ασφαλείας, μια ολοκληρωμένη προστασία η οποία να περιλαμβάνει είτε οργανωτικά μέτρα, ανθρώπους κατάλληλους να καταλαβαίνουν τι σημαίνει ασφάλεια, εκπαίδευση του προσωπικού, πολιτικές ασφαλείας και τους κατάλληλους μηχανισμούς, τους τεχνολογικούς. Πολύ σημαντικό είναι η τμηματοποίηση των δικτύων σε ένα πλοίο, να ξεχωρίσουμε το δίκτυο που είναι το πλήρωμα, το δίκτυο του συστήματος αυτοματισμού και όλα τα υπόλοιπα δίκτυα σε ένα πλοίο. Θα πρέπει να παρακολουθούμε 24x7 ένα πλοίο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην Edmul έχουμε δημιουργήσει κατάλληλους sensors στα πλοία, όπου πιάνουμε επιθέσεις πάνω στα συγκεκριμένα συστήματα, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας. Αργή σύνδεση με το ίντερνετ, πλήρωμα που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο δίκτυό του και στα δικά του συστήματα. Από εκεί πέρα παρακολουθούμε μέσα από μια σειρά υπηρεσιών πρόβλεψης, προστασίας, ανίχνευσης και απάντησης σε απειλές. Ουσιαστικά κυνηγάμε τις απειλές μέσα από SOC 24x7. Και τέλος, ετήσια ουσιαστικά ελέγχουμε αυτούς τους μηχανισμούς για να διαπιστώσουμε τα όποια κενά, έτσι ώστε να τα καλύψουμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ.